Λοιπόν, τώρα να συνεχίσουμε την κουβέντα μας, γιατί είπαμε ότι θα μιλήσουμε και για το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης των Δημοσίων Υπαίθριων Συναθρήσεων που παρουσίασε σήμερα ο κύριος Χρυσοχοΐδης με τον κύριο Οικονόμου. Η αλήθεια είναι ότι σε εμάς δημοσιογραφικά προκαλεί ερωτηματικά το timing που επελέγει πάλι να παρουσιαστεί αυτό, μάλλον βλέπουν διάφορα, προβλέπουν έτσι όταν τελειώσουν τα lockdown εντάσεις οι κυβερνώντες. Να υποδεχθούμε όμως τώρα για να το συζητήσουμε αυτό την καθηγήτρια εγκληματολογίας του Γαλλικού Πανεπιστημίου Παρίντε, την κυρία Νατάσα Τσουκαλά. Κυρία Τσουκαλά, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε καλησπέρα που είστε κοντά μας. Καλησπέρα σας. Κυρία Τσουκαλά, έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ σε πανεπιστημιακό ερευνητικό επίπεδο με αυτές τις πρακτικές, τις κυβερνητικές πρακτικές. Διάβαζα νωρίτερα κάποιες παρεμβάσεις σας και λέγατε ότι η κυβέρνηση εκμεταλλεύεται την συγκυρία. Γιατί το λέτε αυτό και πώς σχολιάζετε το νέο επεισόδιο σε αυτό το, τη ρύθμιση των συναθρήσεων με αυτό το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης που είδαμε σήμερα? Να σας θυμίσω ότι αυτό που αποκαλείται νέο επεισόδιο είναι για την ακρίβεια το τρίτο ίσως επεισόδιο. Το πρώτο ήταν η αρχική ψήφιση του νόμου για τις διαδηλώσεις. Ναι. Το δεύτερο επεισόδιο ήταν το προεδρικό διάταγμα για την επιτήρηση, τα συστήματα επιτήρησης στους δημόσιους χώρους. Και τώρα έχουμε το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης των Διαδηλώσεων. Το δεύτερο εγώ δεν το είχα πιάσει, ομολογώ. Και οι κάμερες, οι σταθερές κινητές κάμερες επιτήρησης, τα drone, από εκεί. Εκεί μάλλον βασίζονται, νομικά μιλώντας. Μάλιστα. Και ποια η στόχευση για αυτού του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης των συναθρήσεων? Δεν φτάνει το προηγούμενο, δεν φτάνουν τα προηγούμενα δύο επεισόδια που είπατε εσείς. Πάμε σε περαιτέρω ρύθμιση, περαιτέρω αυστηροποίηση? Και γιατί? Κοιτάξτε, κατά μία έννοια όχι. Δηλαδή η αντισυνταγματικότητα του νόμου, του πρόσφατου νόμου για τις διαδηλώσεις δεν αλλάζει παραπάνω αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης που μας παρουσιάστηκε σήμερα ουσιαστικά θέτει τους κανόνες εφαρμογής του νόμου. Α, μάλιστα. Είναι το εγχειρίδιο. Εφαρμοστικό. Ακριβώς. Του νόμου και ως προς τις διαδηλώσεις και του προεδρικού διατάγματος ως προς την επιτήρηση των διαδηλώσεων. Τώρα, αυτό είναι κάποια κόπια από το εξωτερικό, δηλαδή υπάρχει στη Γαλλία, υπάρχει στη Γερμανία, υπάρχει κάπου, επειδή εσείς γνωρίζετε. Κοιτάξτε, πολύ καλύτερα από εμάς. Να σας πω κάτι. Αυτές οι εισαγωγές, θα έλεγα, ξένων μοντέλων πάντα με αποθούσαν, παρόλο που έχω ζήσει 30 χρόνια στο εξωτερικό. Για τον πολύ απλό λόγο ότι κοιτάμε ό,τι μας βολεύει και ό,τι μας συμφέρει από το εξωτερικό. Ό,τι δεν μας βολεύει, γιατί είναι πιο προοδευτικό, πιο δημοκρατικό, πιο φιλελεύθερο, δεν το εισάγουμε ποτέ. Εισάγουμε μόνο επιλεκτικά αυτά που θέλουμε και τα εισάγουμε ως οι χώρες εισαγωγής και εξαγωγής να είναι ίδιες. Πράγμα το οποίο δεν ισχύει. Να σας πω τι εννοώ πιο συγκεκριμένα. Ναι, παρακαλώ. Μιλάμε για την Ελλάδα και θα λάβω υπόψη μου το ελληνικό σύνταγμα. Δεν με ενδιαφέρει τι προβλέπει το γαλλικό σύνταγμα, γιατί δεν ζούμε στη Γαλλία. Το σύνταγμά μας προβλέπει δύο μόνο δυνατότητες περιορισμού του δικαιώματος του συνέρχεστε. Για λόγους δημόσιας ασφάλειας και για λόγους προστασίας γενικότερα του κοινωνικού και οικονομικού βίου. Mm-hmm. Ο νόμος πλέον που ισχύει προβλέπει δυνατότητα περιορισμού ή και απαγόρευση διαδήλωσης αν δεν έχει δοθεί αδειοδότηση από την αστυνομία. Αυτό δεν συνάγεται από πουθενά από το ελληνικό σύνταγμα. Απλό είναι. Ξανά θα πω, το τι συμβαίνει στη Γαλλία ή στη Γερμανία μου είναι παγερά αδιάφορο από τη στιγμή που το νόμος δικό μας σύνταγμα δεν το προβλέπει. Κυρία Τσουκαλά, επιτρέψτε μου, μπορεί να είναι έτσι λίγο απλοϊκό το ερώτημα, αλλά είναι δυνατόν να περνάνε νόμοι οι οποίοι είναι αντισυνταγματικοί και να μην υπάρχει κάποια άλλη παρέμβαση από, δεν ξέρω, από τον νομικό κόσμο της χώρας ενδεχομένως, που να λέει ότι είναι αντισυνταγματικό, ότι θα καταπέσει ενδεχομένως? Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή, είστε πολύ κάθετοι στο αντισυνταγματικό του πράγματος. Μα είναι.
Υπάρχουν συνταγματολόγοι που είναι υπέρ. Και η απαγόρευση των διαδηλώσεων, των εορτασμών για την επέτειο του Πολυτεχνείου, όχι μόνο είναι κραυγαλαία αντισυνταγματική, διότι δεν είχε το δικαίωμα ο αρχηγός αστυνομίας να βγάλει τέτοια απόφαση. Μόνο η Βουλή έχει αυτό το δικαίωμα, βάσει του άρθρου 48. Mm-hmm. Εδώ δεν είναι εκτιμήσεις και απόψεις. Το Σύνταγμα είναι σαφέστατο. Και όχι μόνο δεν είχε το δικαίωμα να το κάνει και είναι αντισυνταγματικό, είπαν και ψέματα. Ότι βασίστηκαν σε εισήγηση της Επιτροπής των Ειδικών, που τελικά μάθαμε ότι η εισήγηση δεν υπήρξε ποτέ. Τι λέμε τώρα, συγγνώμη. Ποια είναι η στόχευση λοιπόν όλων αυτών που εσείς περιγράφετε και στοιχειοθετείτε ότι είναι αντισυνταγματικά? Τι θέλει να επιτύχει μια κυβέρνηση η οποία, θα μου συγχωρήσετε, αλλά είναι στις δημοσκοπήσεις 15 και 20 μονάδες μπροστά από τον δεύτερο? Κοιτάξτε, αυτό ευθύνεται, μάλλον για αυτό ευθύνεται ο δεύτερος. Mm-hmm. Και οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην επικοινωνιακή δεξιότητα της κυβέρνησης. Είναι δύο εντελώς διαφορετικοί λόγοι. Μάλιστα. Να το πούμε αυτό που το είναι λένε. Είναι πάρα και πολύ ισχυρά, ισχυρή επικοινωνιακά η κυβέρνηση. Κυρία Τζουκαλά, νομίζω ότι αυτό που συζητείτε σε όλο τον κόσμο, θα το πω με την ελληνική μετάφραση, τον καπιταλισμό της παρακολούθησης, δηλαδή the capitalism surveillance, το οποίο ταιριάζει πάρα πολύ με όλη αυτή τη λογική της, του ελέγχου των μέσων ενημέρωσης, της ανάδειξης των θεμάτων που βολεύουν την ατζέντα της κάθε κυβέρνηση. Εγώ δεν θα πω μόνο για την ελληνική κυβέρνηση. Κανονικά δεν πρέπει να μας εκπλήσει. Και προφανώς εργαλειοποιήθηκε η πανδημία. Δηλαδή αυτή η καταστολή που υπήρξε με την πανδημία είναι αρεστή. Είναι αρεστή και εφαρμόστηκε. Ήταν μια πρόβα τζενεράλε για το ότι θέλουν να εγκαταστήσουν στα πανεπιστήμια, στις διαδηλώσεις, σε όλους τους χώρους που θα μπορούσε να υπάρχει μια δημόσια έκφραση ή μια αντίδραση στην πορεία. Και το βλέπουμε σε όλο τον κόσμο. Και νομίζω και οι συνάδελφοί σας και οι συνάδελφοί μας αρθρογραφούν, μιλούν επ' αυτού. Συμφωνώ μαζί σας και θα έλεγα ότι υπάρχει μια γενικότερη τάση στην Ελλάδα, ας αφήσουμε πάλι τον υπόλοιπο κόσμο, να γίνει μια, θα έλεγα, αποδυνάμωση ή συρρήκνωση ή απομείωση του πολίτη, ούτως ώστε να διατηρεί μεν μια, θα έλεγα, προσομοίωση των συνταγματικών του δικαιωμάτων, τα οποία θα μπορούν πάντα να ασκούνται, αλλά πλέον σε ένα, να το πω, εξευγενισμένο αστικό τοπίο. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η τοποθέτησή της σήμερα του Υπουργού σε σχέση με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης των Διαδηλώσεων, διότι ρητορικά, επικοινωνιακά, δεν ξέρω αν το έκανε συνειδητά ή όχι, είπε όλη την αλήθεια. Που δηλαδή δεν ομολόγησε στη συνέντευξή του που έδωσε το βράδυ στο Μέγκα. Μιλάει στην αρχή για τρία δικαιώματα. Στην πραγματικότητα είναι ένα, το δικαίωμα του συνέχερστε, και δύο ένωμα αγαθά, η δημόσια ασφάλεια και ο κοινωνικο-οικονομικός βίος. Τα εξομοιώνει όλα ως να ήταν δικαιώματα. Πρώτο μεγάλο ατόπιμα, κυρίως από έναν πτυχιούχο νομικής, όπως είναι ο Υπουργός. Μετά, μιλώντας για αυτό, αρχίζει και κάνει μία διάκριση μεταξύ κανονικότητας, η οποία σχετίζεται αποκλειστικά και μόνο με τον κοινωνικό και οικονομικό βίο, και διαμαρτυρίας. Την οποία διαμαρτυρία την αποκαλεί ελευθερία της έκφρασης. Το δικαίωμα του συνέρχεστε, το δικαίωμα να διαδηλώσεις, αποκαλείται ελευθερία της έκφρασης. Αυτό είναι άλλο συνταγματικό δικαίωμα. Άλλο, εντελώς άλλο συνταγματικό δικαίωμα. Αυτή λοιπόν η ελευθερία της έκφρασης, που μετά μας την αποκαλεί διαμαρτυρία, εμφανίζεται συστηματικά ως μη κανονικότητα, ως μία πράξη η οποία διαριζεμεί την κανονικότητα και φέρνει σε αντιπαράθεση τη διαμαρτυρία με την κανονικότητα. Ναι, το πρόβλημα όμως, θα έλεγα, πολιτιακά και νομικά και συνταγματικά μιλώντας, είναι ότι η διαμαρτυρία είναι μέρος της κανονικότητας του πολιτικού βίου. Κυρία Τζουκαλά, όπως ακριβώς το επιχειρήν είναι μέρος της κανονικότητας του οικονομικού βίου. Δεν είναι κάτι ανώμαλο η διαμαρτυρία.
Στο τέλος της τοποθέτησής του, ο Υπουργός γράφει με κεφαλαία γράμματα, κοινώς δηλώνει εμφατικά ότι θα σεβαστούμε το δικαίωμα στην διαφορετικότητα. Το συνταγματικό δικαίωμα του πολίτη αποκαλείται διαφορετικότητα. Καλά κάνετε, κυρία Τσοκαλά, και τα επισημαίνετε. Δυστυχώς υπάρχει μια ισοπαίδωση στο δημόσιο λόγο, όχι τώρα, εδώ και κάποιες δεκαετίες. Και των ενιών. Ακριβώς, στο δημόσιο λόγο, που απλοποιούνται όλα και γίνονται ένας αχταρμάς ότι κάποιοι φωνάζουν, 50, έτσι ξεκίνησε και η συζήτηση άλλωστε, οι 50 που ενοχλούν το 1 εκατομμύριο. Οι 50 που ενοχλούν και δεν μπορεί ο κόσμος να πάει στη δουλειά του στο κέντρο. Ακριβώς. Αλλά αυτό... Και πάνω εκεί έρχονται όλα τα άλλα, τα οποία ισοπεδώνουν και το Σύνταγμα και τους κανόνες και τη λογική και τις έννοιες και τα πάντα, στο όνομα αυτής της επιφανειακής, ας πούμε, προσέγγισης. Θα διαφωνήσω μαζί σας. Παρακαλώ. Δεν είναι αχταρμάς ούτε ισοπαίδωση. Είναι μακιαβελικά χτισμένη επικοινωνιακή πολιτική. Κυρία Τσουκαλά, να παρακαλέσω, αφού θα μείνουμε στα της επικοινωνιακής πολιτικής, είχαμε μείνει στην επικοινωνιακή προσέγγιση της κυβέρνησης σε όλα αυτά τα θέματα, κυρία Τσουκαλά. Και θα ήθελα, αν θέλετε κι εσείς, δεν ξέρω αν έχει συγκεκριμένο ερώτημα, Σπύρο, να επεκταθεί... Όχι, να συνεχίσει, κυρία Τσουκαλά. Να μείνετε σε αυτό και εγώ θα ήθελα να προσθέσω... Επειδή νομίζω ότι αναζητούσε ερώτημα, γιατί έχω ένα ερώτημα που θα μπορούσε τεχνικά. Παρακαλώ. Θα μιλούσα για την ΟΔΟ και τα λοιπά, τα νέα σώματα, αλλά έλα για τα λοιπά. Λέμε επικοινωνιακή διαχείριση. Μήπως είναι δημοσκοπική διαχείριση, δηλαδή βλέποντας και το προηγούμενο θέμα για τα πανεπιστήμια, μήπως η κυβέρνηση εκτιμά ότι στην πλειονότητα της κοινωνίας, στην πλειοψηφία, εν πάση περιπτώσει, αυτές οι πρακτικές, αυτές οι αποφάσεις, αυτή η νομοθεσία έχει έρισμα, έχει αποδοχή. Καταλαβαίνω την αντίδραση και του πανεπιστημιακού κόσμου, της πανεπιστημιακής κοινότητας και του ακαδημαϊκού κόσμου για το νομοθετικό κομμάτι, αλλά η κυβέρνηση δεν έχει μετρήσει, θεωρείτε, κυρία Τσουκαλά, ότι υπάρχει μια αποδοχή αυτής της πολιτικής? Δεν ξέρω αν υπάρχει αποδοχή ή αδιαφορία ή αποδοχή εντός εισαγωγικών λόγω παραπλάνησης ή παραπληροφόρησης εκ μέρους της κυβέρνησης. Μάλιστα. Ειλικρινά δεν ξέρω. Πάντως, γιατί κυρία εδώ Τσουκαλά, μια σωρία παραπλανητικών πληροφοριών. Θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Επανέρχομαι στην σημερινή τοποθέτηση του Υπουργού, όπου σε κάποιο σημείο αναφέρει ότι η αστυνομία δεν κρύβει και δεν κρύβεται. Είναι πάρα πολύ ωραία φράση. Την ακούει ο πολίτης και λέει ναι, επιτέλους. Και μετά μας ανακοινώνουν ότι η αστυνομία θα οριοθετεί ένα χώρο ειδικό για τους δημοσιογράφους. Το απέσυραν αυτό, υπήρχε μία αναδίπλωση στη συνέχεια. Είπαν ότι θα υπάρχει ο χώρος, αλλά οι δημοσιογράφοι και οι φωτορεπόρτερ θα μπορούμε να κινούμαστε ελεύθερα, αλλά αν νιώσουμε Συγγνώμη, αυτό το είπε ο Υπουργός, προφορική δήλωση. Εάν δεν αλλάξει το κείμενο του σχεδίου... Έτσι είναι. Σωστό. Δεν ισχύει τι είπε ο Υπουργός στην πράξη. Εάν δω το σχέδιο να αλλάζει, θα αναιρέσω ό,τι λέω απόψε. Εάν το κείμενο του σχεδίου παραμείνει ως έχει, αυτά που είπε ο Υπουργός είναι επαιπτερόεντα. Επί και αυτό ακριβώς εννοώ επικοινωνιακή πολιτική. Mm-hmm. Ακριβώς αυτό εννοώ. Έχουμε δει το τελευταίο διάστημα της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να επανέρχεται η ομάδα δράση, να έχουμε την ομάδα ΟΔΟ για τις συναθρήσεις. Ακούστηκε και ότι θα υπάρξει ειδικό σώμα αστυνομικό για την φύλαξη και την ασφάλεια και την αστυνόμευση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Φαίνεται πως έχουμε έτσι αστυνομία διαπάσαν νόσων. Αυτό είναι κάποιο δόγμα το οποίο επιστημονικά, πανεπιστημιακά, ακαδημαϊκά, δεν ξέρω εγώ, εξηγείται κάπως, ή είναι ένα πράγμα το οποίο φαίνεται ότι βρίσκει είτε ευήκοα είτε αδιάφορα ότα στην κοινωνία και γι' αυτό επιβάλλεται, ώστε να δημιουργείται έτσι και μία ψευδαίσθηση ασφάλειας? Κοιτάξτε, η προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτή η πολιτική της κυβέρνησης δηλώνει ουσιαστικά στην πραγματικότητα αδυναμία άσκησης πολιτικής. Mm-hmm. Όταν έχεις να αντιμετωπίσεις μια σειρά υπαρκτών κοινωνικών προβλημάτων, τα οποία είναι σύνθετα και εξ ορισμού απαιτούν σύνθετες απαντήσεις, με ενδεχομένως όχι άμεσο
βραχυπρόθεσμο αποτέλεσμα. Αυτό το οποίο συνήθως επιζητούν οι πολιτικοί για να αυξήσουν τη δημοτικότητά τους και τη δημοφιλία τους. Mm-hmm. Προκειμένου λοιπόν η κυβέρνηση να μπει στον κόπο, το λέω πολύ απλά, να βρει τις ορθές απαντήσεις στα υπαρκτά προβλήματα, προσφεύγει στην καταστολή ως μία λύση η οποία αφενός εκπέμπει καθησυχαστικά μηνύματα στους πολίτες. Ναι, έχω πυγμή, ναι, μπορώ να αντιμετωπίσω όλα τα προβλήματα. Στην πραγματικότητα δεν αντιμετωπίζει τίποτα. Αντιθέτως, μάλιστα, κινδυνεύει να επιδεινώσει τα προβλήματα, όπως θα τα επιδεινώσει στα πανεπιστήμια και τελικά θα τα επιδεινώσει και στις διαδηλώσεις. Αν δηλαδή οι λεγόμενες μικρές διαδηλώσεις που δεν προκαλούσαν ούτε επεισόδια ούτε προβλήματα, εάν κάθε φορά οι λίγοι διαδηλωτές συγκρούονται με την αστυνομία, αυξάνονται τα επεισόδια και οι συγκρούσεις και οι προσαγωγές και οι συλλήψεις και ενδεχομένως και οι τραυματισμοί. Άνευ λόγου. Άνευ λόγου. Δημιουργούνται εστίες εντάσεως αντί να μειώνονται οι εντάσεις στην κοινωνία. Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα θα μου επιτρέψετε για να σας αποδεσμεύσουμε, αφού σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Είστε καθηγήτρια σε γαλλικό πανεπιστήμιο. Ναι, όχι στο Παρί, που λέτε πάντως. Είμαι στο Παρίσι, Σακλέ, δεν έχει σημασία πάντως. Ας πούμε στο Παρίσι. Στο Παρίσι. Παρίσι το ένα, Παρίσι και το άλλο, κύριε Τσουκάλα. Με συγχωρείτε, τα δικά μας στοιχεία ήταν λάθος, θα τα διορθώσουμε. Στο πανεπιστήμιο στο οποίο διδάσκεται, λοιπόν, υπάρχει μέσα αστυνομία, ένστολη? Όχι βέβαια, πουθενά δεν υπάρχει στο Παρίσι. Μάλιστα. Έχουν φύλαξη, ιδιωτική φύλαξη, όπως και τα ελληνικά πανεπιστήμια. Ναι. Και απλώς γιατί υπάρχουν επίσης πάρα πολλά ψέματα. Υπήρξε όντως έλεγχος εισόδου στα πανεπιστήμια μετά τις τζιχαντιστικές επιθέσεις του 2015. Μάλιστα. Όντως, εκεί γενικεύθηκε ένας έλεγχος, το οποίο όμως το βρήκαμε όλοι εντελώς φυσιολογικό. Μάλιστα. Αυτό σιγά σιγά αποδυναμώθηκε και ουσιαστικά δεν υπάρχει πια. Μάλιστα. Κυρία Τσουκαλά, θέλω να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα χαρώ πολύ να τα ξαναπούμε. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε να πιάσουμε ένα πιο έτσι κλαδικό μας θέμα. Γιατί όταν είδαμε ότι θα πρέπει να καλύπτουμε δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ τις διαδηλώσεις σε περιφρουρημένο χώρο κατόπιν συμφωνίας και τα λοιπά, άρα να είναι διαμεσολαβημένο το μήνυμα, αντέδρασε και η ΕΣΥΕΑ και η Ένωση των Φωτορεπόρτερ. Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον κύριο Βασίλη Ασβεστόπουλο, τον γραμματέα της Ένωσης Φωτορεπόρτερ, για να μας πει και το σχόλιο του μετά την άλλη ανακοίνωση, που βέβαια μας είπε η κυρία Τσουκαλά νωρίτερα, Βασίλη μου επιτρέπεις τον ενικό συνάδελφος. Ναι, ναι. Μας είπε η κυρία Τσουκαλά νωρίτερα ότι άμα δεν το δούμε γραμμένο στο νόμο, δεν μπορούμε να το πιστέψουμε στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης των Δημόσιων Υπαιδευτικών Συναθλήσεων. Το ότι ο κύριος Χρυσοχοίδης είπε κάτι διαφορετικό, ας πούμε. Ότι βγήκε μια ανακοίνωση που λέει ότι θα μπορούν κανονικά να κινούμαστε όπου νομίζουμε.